Σήμερα είμαστε εδώ στο νέο κατάστημα Γερμανού στην Γλυφάδα για να δούμε από κοντά το μεγάλο gaming tournament. Οι gamers θα αναμετρηθούν σε FIFA 19 και NBA 2K19. Και οι τυχεροί που θα κερδίσουν super duper δώρα από τον Γερμανό. Πάμε να γνωρίσουμε τους παίκτες. Φίλε μου, θέλω να μου πεις τι προτιμάς, FIFA 2019 ή NBA 2K19. FIFA, εύκολα. Σαφώς ανώτερο. Και τα δύο καλά είναι, αλλά προτιμώ FIFA. Πάντα ποδοσφαιράκια από μικρός. FIFA. Γιατί ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχει. Γιατί. FIFA. Γιατί είναι μπάλα. Ενώ το NBA παίζει, ας πούμε, με τσεκούρια. 2K19. Γιατί είμαι μπασκετόφιλος. Νομίζω το FIFA είναι καλύτερο. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι πιο πολύ έτσι, του κόσμου άθλημα. Κοίτα, μου αρέσει πιο πολύ το FIFA, αλλά παίζω καλύτερο NBA. FIFA 19. Είναι άλλη φάση, παιδί μου, πιο ρεαλιστικό. Μπάλα παίζει γενικά. Όχι, μπάσκετ παίζω. Παίζω μπάσκετ, αλλά μου αρέσει να παίζω FIFA. Έτσι γίνεται. Όποιος παίζει μπάσκετ του αρέσει το FIFA και όποιος παίζει FIFA του αρέσει το 2K αντίστοιχα. NBA 2K19, καθαρά επειδή και μου αρέσει το άθλημα, αλλά και επειδή ο ανταγωνισμός στο FIFA πλέον στην Ελλάδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε σε συμφέρει να παίξεις competitive το NBA. Άρα πας και κάτι ευκολάκι δηλαδή, όχι επειδή σου αρέσει. Όχι, πας κάτι που σου αρέσει και ταυτόχρονα είναι και εύκολο. Ίσως έχεις σκεφτεί να παίξεις και ping-pong επειδή παίζουν 3-4 στην Ελλάδα. Παίζω ping-pong. FIFA. Ρε φίλε, έχω μεγαλώσει με FIFA. Παίζω από το 4 μέχρι το 18 δεν είχα FIFA. Τα είχα πάρει όλα μέχρι τότε. Οπότε FIFA. Για ποιο λόγο να παίξει κάποιο NBA και να μην παίξει FIFA? Γιατί είναι πολύ πιο ευχάριστο και εντυπωσιακό παιχνίδι, καθώς έχει τα καρφώματα, έχει τα τρίποντα, οι ανατροπές, οι αναλλαγές του σκόρ είναι πιο γρήγορες, πιο εύκολες. Οι cheerleaders που σκάνε μέσα, χορεύουν, κάνουν ένα σόκι φίγγι και cheerleading. Το halftime είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ παίζω NBA μόνο για το halftime. Προφανώς, σε καταλαβαίνω. FIFA θα έπαιζε. Να σου πω πώς παίζει. Το FIFA είναι γυναίκα, το 2K είναι γκόμενο. Που σημαίνει ότι έχει μεγαλώσει, την έχει μαζί σου, παίζει συνεχώς FIFA. Έχει συναισθήματα. Μια στο τόσο παίζει και άλλο. Να ξενοπαίξει κιόλα. Ναι, έχω παίξει FIFA. Γιατί όχι. Έχω φίλου που παίζουν FIFA και να με προκαλούν. Στείλει ένα μήνυμα σε όλου του τύπου που λένε όχι, ρε φίλε, το NBA είναι καλύτερο. Να πάτε να. Πολύ διαλλακτική, πολύ συζητήσιμη άποψή σου με φοβερά επιχειρήματα. Κάποιο άλλο δευτερεύον επιχείρημα. FIFA μόνο. Άντε, έτσι όπως γίναμε, ας πω FIFA μόνο. Ποιο ήταν το πρώτο NBA που είχες αγοράσει ποτέ? NBA 2K9, με τον Καρνέ τα παίξω. Α, έχουμε επαιτειακό φέτος, 10 χρόνια. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Νιώθω μια χαρά, αν κερδίσω και σήμερα θα νιώθω ακόμα καλύτερα. Δεν έχω αγοράσει κανένα NBA, όχι πλάκα κάνω. Το 8 αν δεν θυμάμαι καλά. Το πρώτο FIFA που έπαιξες? Το 6. Το 8. FIFA 13. Το πρώτο FIFA ήταν το FIFA 2000 για το PlayStation 1. Το FIFA 11. Δεν έπαιζα στο Wii. Σου έχεις την επιλογή να φτιάξεις ένα δικό σου video game. Τι παιχνίδι θα ήταν αυτό και πώς θα το ονόμαζες? Καλή ερώτηση. Ευχαριστώ, γι' αυτό είμαι εδώ. Περιπέτειες θα ήταν, αλλά δεν ξέρω όνομα, ό,τι να είναι. Ποδόσφαιρο πιστεύω. Την ιστορία μου. Ανδρονίκος τώρα. Κάτι αθλητικό σίγουρα. Σε ποδόσφαιρο λογικά. Και θα το ονόμαζα FIFA. Ένα βραβείο πρωτοτυπία στο φίλο μου. Βάζει δύσκολα τώρα. Για τα εύκολα σε έχουμε σένα. Αθλητικό σίγουρα. Βασικά τι αθλητικό, όλα τα αθλητικά έχουν βγει. Οπότε καλαπολεμικό έτσι λίγο. Ενώ πολεμικά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά μπορεί να βγάλει πιο πολλά. Καλά, πώ το ονόμαζα σίγουρα δεν ξέρω να σου πω αυτή τη στιγμή. Θέλει χρόνο να σκέψει αυτό. Ωραία, θες να σου δώσουμε σαν χώμο και να μας απαντήσει σε 10-20 μέρες. Αμέ, σίγουρα. 11 με 11 κανονικό ποδόσφαιρο, αλλά με kills. Να σκοτώνουν το παδούς, ξέρω, και τέτοια φάση. Και πώς θα το ονόμαζες? Football killer. Κάτι παρόμοιο με το Σαν Ανδρέας. Πώς σε λένε? Mike. Το ονόμαζες Σαν Mike. Σαν Mike, ναι. Σαν Mike. Κάτι σαν Mike, αλλά Σαν Mike. Έχω πολλούς φίλους βασικά. Κι εγώ έχω φίλους, αλλά τώρα λοιπόν άλλο θέμα. Κανονίσουμε μετά να πάμε για καφέ. Που ασχολούνται ποτέ θα είχα βοήθεια, λέγα. Τώρα δεν το ξέρω να σκεφτεί, μόνο αλήθεια αυτό. Σε προλάβω τώρα, το έχω κάνει ήδη αυτό γιατί είμαι προγραμματιστής. Το παιχνίδι είναι crime σε φάση. Ναι, είναι εγκλήματα. Ψάχνεις ένα δολοφόνο και έχεις ένα interactive map. Στο οποίο κουνιέσαι, έχεις κάποια βασικά animations και τα σχετικά. Crime Scene TE Αθήνα είναι για την πτυχιακή μας. Battle Royale, μάλλον. Και θα το ονόμαζα, δεν ξέρω. Όπως είναι όλα τα Battle Royale, δηλαδή Battlegrounds ή κάτι Battle Royale. Σκέψου, αμερικάνικο ποδόσφαιρο με μπάσκετ σε τραμπολίνα. Full contact άθλημα. Που παίζουν ρακούν. Υπάρχει, άμα θες. Και πώς θα το ονόμαζες? Raccoon Ball. Κάποιο nickname που σε φωνάζουν. Φάση που λέμε ένα nickname και καταλαβαίνουμε ότι είσαι εσύ. Trust Mike. I trust you. Ναι, έτσι. Lucky and OG. Excuse me. Lucky what? Έτσι με λένε στο PlayStation. Τσάκοντας. Που σημαίνει στα ελληνικά. Από το επίθετό μου είναι. Όχι τίποτα σπουδαίο, με λένε πάρει και μου φωνάζουν παρούλι αυτό. Παρούλι! Τι παρούλι, πραγματικά. Έτσι μπαίνει στο game, δηλαδή παρούλι. Έτσι, μπαίνω γλυκούλι, ναι. Βλέπω στο game, παίζω Vibrator versus παρούλι και σου έχω βάλει δύο γκολ από το 0, ρε φίλε. Αλλά ρούλι, ρούλι. Α, ρούλι σου τι είναι το πιο brutale version σου. Ρούλι, ρούλι, εντάξει, μην νομίζει. Miss Rules. Τέο Killer. Τέο Killer. Ναι. Άσε μας, βρε αγόρι. Να σου το πω κι αλλιώς. Θα δωρήσω δολοφόνος. Ωραία, θέλω να μου πεις, έτσι όπως με κόβεις, τι παίκτης πιστεύεις ότι είμαι, NBA ή FIFA? NBA σε κόβω σε όλοι. Θα μου φαίνεις περισσότερο το ποδόσφαιρο. NBA. Εγώ κόβω μπασκετικό. NBA.
Δεν ξέρω γιατί, αλλά. Εκεί πέρα που κοίταξε, αναρωτιέμαι και εγώ γιατί. Όχι, είδα το ύψος. Μην είσαι ψηλό, θα σου πω NBA. Το παίζει virtual εσύ το game, δεν κάθεσαι. Τίποτα, ρε φίλε. Τίποτα, πουθενά, μυρωδιά. Λουμπάκο, ρε. Γιατί, ρε φίλε. UFC. Τι είναι αυτό. Καλύτερα, KFC. Eating. Ποιο είναι το προσωπικό ρεκόρ που έχει τελειώσει παίζοντα video game? 7 ώρα. 5 ώρε. Κάνα 10 ώρα. Με ρίσιο ρεκόρ 5 ώρε. Εγώ πιστεύω θέλει μυαλό, δεν θέλει τόσο πολύ δουλειά στο παιχνίδι. Σε μια μέρα θα έχω παίξει ένα 6 ώρα. Εντάξει, δεν είμαι τρελό. Κάνα 15 ώρα. Μια μισή μέρα. Συνεχόμενα. Ναι, πριν 2 χρόνια. Νερό έπινε καθόλου? Νερό και τουαλέτα, τα βασικά, ναι. Το FIFA ξέρω εγώ, 1/4. Δηλαδή λε τώρα θα κάτσω να λιώσω, θα κάτσω 15 λεπτά. Εντάξει, άμα κάτσει να λιώσει, θα κάτσει να λιώσει. Εγώ δεν είμαι και ο πιο hardcore gamer που θα βρει τον κόσμο. Το 1/4 σημαίνει 15 λεπτά, σωστά. Έχουμε την ίδια αίσθηση χρόνου. Ναι. Και αυτό είναι το ρεκόρ σου. Δεν έχει αράξει ποτέ 20 λεπτά. Όχι. Είναι ακραίο, τι να κάνει τώρα, χάσει τη ζωή σου. Ήταν πολλές. 4, 6, 8, 10. Όχι, μιλάμε από 20 και πάνω. Μετά περπατούσε κανονικά, είχε νεύρο, είχε στένο. Είχα ξεχάσει τη μέρα που μπήκα από το σπίτι και πότε βγήκα. Το είχα χάσει την μπάλα. Έχει κερδίσει κάποιο tournament? Είναι το πρώτο μου τουρνά. Πιστεύει ότι είσαι top player γενικά? Εδώ στο τελικό θα είμαι σίγουρα. Το πρώτο μου είναι αυτό. Και πώ θα πα? Χάλια, έχασα. Περίεργο, μένουν μαρούλε και δεν είσαι καλό. Πέφτω από σύννεφα. Ναι, έχω κερδίσει. Πήγα και στο πανελλαδικό και χάσα στεμή τελικά. Είσαι, πιστεύει, πολύ καλό gamer? Ναι, πιστεύω είμαι καλό. Σε έχω. Με καμία δύναμη. Πάμε στοίχημα. Λοιπόν, άκου θα κάνουμε. Θα παίξει εσύ FIFA και εγώ NBA και θα σε νικήσω. Έτσι να νικήσει. Είναι ο μόνο τρόπο. Κοιτάξτε την κάμερα και να στείλει ένα μήνυμα σε όλου του gamers που σε βλέπουν αυτή τη στιγμή. Βλέπει ότι σε βλέπουν. Βλέπω, ναι. Στείλει ένα μήνυμα. Παιδιά, παίξτε παιχνίδια, μην ακούτε τι μαμάδε σα. Τα παιχνίδια δεν δρούν κακό σε τίποτα. Και περνάτε καλά online. Αλλά να βγαίνετε και έξω. FIFA. Τίποτα άλλο, όχι μαλακίε. FIFA. Να το κάψω. 10 ώρε, 20 ώρε. Όσο θέλω. Να μην κοιμούνται ποτέ να παίζουν απλά. Να παίζετε αυτό που γουστάρετε και να σταματήσετε να είστε. Το rage δεν χρειάζεται πουθενά. Πολύ rage, βέβαια. Ναι, παίχτε να γουστάρετε και φτάνει μέχρι εκεί αυτό. Κάψε το FIFA. Τέλο. Και τα δε παιχνίδια είναι εξίσου καλά. Εξίσου καλοδουλεμένα, οπότε παίξτε ό,τι να είναι. Πολιτικό σα να γίνει δραγόν. Πάρε ρούλι, πάτα πόδι και πες κάτι. Πάρε FIFA, δε, πάρε FIFA. Παίζουν να πάρουν NBA. NBA, βασικά μόνο, τίποτα άλλο. Μ' αρέσει, ρε ρούλι. Λες τις δύο απόψεις. Μετά λες FIFA, σου λέω πάρε NBA και του λες πάρε NBA. Να αποφάσεις, τι να κάνω. Πες τους να παίξουν το tablet 2K19. Παιδιά, να ευχαριστήσετε κάθε λεπτό που παίζετε ανεξαρτήτου παιχνιδιού με προσοχή. Όχι πάρα πολλές ώρες. Δεν γίνεται να στείλω συγκεκριμένα. Όχι σε κάποιον φίλο. Πάμε πακέτο, το κάναμε εδώ πέρα. Σταματήστε να παίζετε παιχνίδια. Θα παίζω εγώ για σας. Η ζωή δεν είναι μόνο gaming, αλλά είμαι να παίξεις. Παίξε καλά. Μπορώ να το βάλω στο Facebook αυτό. Πώς το είπες, η ζωή δεν είναι gaming. Αλλά είμαι να παίξεις. Αλλά είμαι να παίξεις. Παίξε καλά. Έχεις ρίξει γκόμενετ. 4. Απαπαπα. Να παίζετε όλη την ώρα, αλλά να προσέχετε, μη αντιμετωπίσετε εμένα. Έχεις κερδίσει κάποιο tournament? Όχι. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Ο killer εδώ πέρα ζυγώνει. Έχουμε φτάσει στο τελικό και έχουμε εδώ πέρα τον νικητή, το νούμερο 1 FIFA Pro Player που κέρδισε εδώ πέρα το δώρο του. Τι έχει να πει, ποιε είναι οι δηλώσει? Είναι το 7ο, χαίρομαι. Μιλάει όντω σαν να έχει πάρει το World Cup, α πούμε. Κοιτάμε τα μελλοντικά παιχνίδια, εστιασμένοι εκεί πέρα. Πιστεύει ότι μπορεί να μα εκπροσωπήσει μια μέρα στο εξωτερικό? Γιατί όχι, θα μπορούσα. Ωραία, συγχαρητήρια και πάλι. Καλή συνέχεια, ελπίζουμε να τα ξαναπούμε το μέλλον. Και πέρα από το σπίτι μετά να σου δείξω πώ παίζετε. Και έχουμε και το τελικό του NBA 2K19. Συγχαρητήρια καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Πώς νιώθεις που κέρδισες? Εντάξει, ωραία είναι. Στείλε ένα μήνυμα σε όλους τους αρχάριους που είναι σε ακαδημίες τώρα του PS4 και παίζουν NBA. Τι έχεις να τους πεις, εσύ σαν μέντορας πια? Ξεκινήστε, κάντε προπόνηση, δουλέψτε το λίγο. Δεν είχες κάποιο τραυματισμό που σ' άφησε πίσω στην αγωνιστική? Κάτι λίγα είχα, αλλά εντάξει. Παρατήχηρα, κάνα τραυματισμό, ναι, κάνα διάστρεμα. Έχεις PS4. Οπότε αυτό σου είναι άχρηστο. Θα πάει για πούληση. Θες να μου το δώσεις σε μένα? Το θες? Ναι, τώρα. Τώρα, ναι, τι. Όντως. Εννοείται, πάρ' το. Πλάκα κάνεις. Καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Και ο νικητής όλης της βραδιάς είμαι εγώ εν τέλει. Ευχαριστώ πολύ, Γερμανέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παίχτες. Και κοίτα πόσο δίκαιοι είμαστε όμως. Έτσι, εσύ μου έδωσε το PS4 και εγώ σου έδωσα συλλεκτικό του K19. Νομίζω είμαστε κομπλέ. Είμαστε εντάξει, με ρίχνεις λίγο, αλλά είμαστε OK. Λοιπόν, και του χρόνου θα έρθω εδώ να σε γλεντήσω. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.